Για άλλη μία χρονιά, η εκδήλωση για την καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας αποτύπωσε την αγανάκτηση και την αγωνία των φαρμακευτικών εταιριών για το μέλλον του κλάδου. Το βασικό μας μέλημα είναι να καλύψουμε με επάρκεια και με πληρότητα τις φαρμακευτικές ανάγκες της κοινωνίας. Υπάρχει μία δέσμη αλλαγών και μέτρων τα οποία προωθούνται και στην προηγούμενη περίοδο και νομίζω ότι τώρα στην νέα μεταμνημονιακή φάση θα έχουμε μεγαλύτερη ευχέρεια να τα υλοποιήσουμε αυτά, που κυρίως εστιάζονται στον έλεγχο της ζήτησης μέσα από αξιόπιστα θεραπευτικά πρωτόκολλα και μητρώα ασθενών, αλλά και στην αξιολόγηση με κλινικά κριτήρια, με επιστημονικά κριτήρια της φαρμακευτικής καινοτομίας. Είναι κάτι που για πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα και βεβαίως στη διαπραγμάτευση των τιμών των νέων φαρμάκων. Θεωρούμε ότι αυτή είναι μια δέσμη παρεμβάσεων μαζί με μια αλλαγή στο τιμολογιακό πλαίσιο, στην τιμολογιακή πολιτική, η οποία κατά την άποψή μας θα διασφαλίσει ένα πλαίσιο πιο διαφανές, πιο αξιόπιστο, πιο λειτουργικό και πιο βιώσιμο. Δεν είναι τα πράγματα ρόδινα, το καταλαβαίνουμε. Υπάρχει μια πίεση συσσωρευμένη όλα αυτά τα χρόνια τα μνημονιακά και στη βιομηχανία, το αναγνωρίζουμε. Νομίζω ότι και με τη συνδρομή και του κράτους και των πολιτών που επιβαρύνονται με πολύ ψηλές δαπάνες σήμερα, αλλά και της βιομηχανίας που επιβαρύνεται με πολύ ψηλές επιστροφές, έχουμε καταφέρει να πετύχουμε το μείζον που είναι να υπάρχει πρόσβαση εγγυημένη στα φάρμακα για όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις. Έχουμε 55 νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Αυτό δεν υπήρχε ποτέ στη χώρα. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή και κατά την άποψή μου σταδιακά θα αναδειχθούν και θα μπορούν να μετρηθούν τα αποτελέσματά της. Αυτές οι διαρχοντικές αλλαγές, το πρόβλημα είναι ότι αποδίδουν σε βάθος χρόνου. Δεν γίνονται αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου να έχουμε σημαντική και μετρήσιμη βελτιωτική αλλαγή. Το 2018 αφήνει πίσω του μια χρονιά, δεν θα διστάσω να πω καταστροφική για τη βιομηχανία, μια που τώρα που αποτιμώνται τα πραγματικά μεγέθη και βλέπουμε τις επιστροφές να τείνουν, να ξεπερνούν μάλλον τα 1,4 δις ευρώ και να τείνουν ίσως και προς τα 1,5, γιατί δυστυχώς ακόμη ο αποδοτισμός δεν έχει ολοκληρωθεί. Πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι η χρονιά είναι ιδιαίτερα οδυνηρή και θα βάλει σε κίνδυνο την επιβίωση των εταιριών εκ των υστέρων. Η χρονιά πέρασε, αλλά το πρόβλημα είναι τώρα. Έχουμε επανειλημμένα μεταφέρει στις αρμόδιες αρχές την εικόνα αυτή και το γεγονός ότι δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να συνεχίζεται και μάλιστα με αυτή την τάση, αλλά προς το παρόν ουσιαστική παρέμβαση δεν βλέπουμε. Το 2019 από την άλλη δεν διαγράφεται καθόλου ρόδινο, δεδομένου ότι δεν βλέπουμε με ποιο τρόπο θα ανακοπεί αυτή η τάση. Το Υπουργείο παίρνει κάποιες αποφάσεις, κάνει κάποιες κινήσεις, αλλά συνήθως αργά, με βραδύτητα. Και ταυτόχρονα βέβαια δεν υπάρχει καμία σκέψη να γίνει μια ουσιαστική παρέμβαση στον προϋπολογισμό με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφερθούν τα κονδύλια που χρειάζονται, όχι ίσως στην πλήρη τους έκθεση, αλλά έστω εν μέρη, για να μπορέσει να μετριαστεί αυτό το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά στον Έλληνα ασθενή, να φέρνουμε κατά το δυνατόν τα νέα φάρμακα και σίγουρα να διατηρούμε τα υπάρχοντα, αλλά θα πρέπει και η πολιτεία να δει τη δική της θέση, διότι με αυτά που μάθαμε σήμερα και που αναφέρθηκα και στην παρουσία μέσα, με επιστροφές που αγγίζουν κατά περίπτωση το 70%, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν να διατηρηθούν φάρμακα στην αγορά. Και δεν είναι δυνατόν να καταλογίζουμε ευθύνες σε εταιρείες αν συμβεί κάτι ομιγέννητο που θα θίξει την πρόσβαση οποιοδήποτε ασθενού σε οποιοδήποτε φάρμακο. Ποια είναι η συνεισφορά των φαρμακευτικών εταιριών στην φαρμακευτική δαπάνη? Οι φαρμακευτικές εταιρείες, όπως σας είπα, αναμένεται να επιστρέψουν περί τα 1,4 ίσως και 1,5 δις, ένα ποσό που σε ποσοστιαία βάση αγγίζει το 37% των πωλήσεων σε αποζημιούμενα φάρμακα.
Είναι πραγματικά δυσθεώρητο το ύψος. Θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι συμπεριλαμβάνονται σε αυτά μέσα και χρήματα τα οποία δεν εισπράττουμε, όπως για παράδειγμα τα περιθώρια της αλυσίδας εφοδιασμού, γιατί η πολιτεία έτσι έχει αποφασίσει να μας καταλογίζει εδώ και χρόνια όλη την υπέρβαση δαπάνης και όχι στις τιμές τις οποίες εμείς διαθέτουμε τα φάρμακα. Όπως σας είπα, πραγματικά δεν πάει άλλο. Τελικά βλέπετε ότι η λήξη των μνημονίων σηματοδοτεί κάτι θετικό για την ομοκλάδο του φαρμάκου? Προς το παρόν, λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν βλέπουμε τίποτα. Προς το παρόν βλέπουμε ίσως αγαθές προθέσεις, θετικά λόγια, αλλά στην πράξη δεν έχει γίνει τίποτα το οποίο να δείχνει πως η πολιτεία είναι διατεθειμένη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στην ουσία του. Τα μέτρα που προτείνονται και λαμβάνονται, όπως σας είπα, αργούν. Και εν πάση περιπτώσει, αν υποθέσουμε ότι δεν αργούν, δεν έχουν αποδώσει ακόμη. Επομένως, λοιπόν, χρειάζονται και χρήματα, διότι κοινωνική πολιτική με τα χρήματα των άλλων γίνεται μέχρι ένα σημείο. Το έχουμε ξεπεράσει προπολού αυτό.